Έτσι και τέτοια. Συγγνώμη λίγο να κάνω μια ερώτηση στον Βασίλειο. Βασιλιέ. Ναι. Επειδή είναι το θεματάκι του τραγουδιού έτσι λίγο πιο ας πούμε ρεμπέτικο. Ναι, ναι. Γιατί δεν προσπάθησες να εκμοντερνήσεις λίγο το ντύσιμο των παλιών ρεμπέτητων που θα έδαινε και στο... Υπάρχει και αυτό, όποτε θέλεις έτοιμο, το έχω δείξει ούτως άλλως, έχω δείξει μου, αλλά επειδή θέλω να αξιοποιήσουμε τη φούστα και γενικά το trademark, ξέρεις, του Τσολιά και του Τσαριουχίου στην Ελλάδα. Ναι, αλλά είναι λίγο, έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο επικίνδυνο αυτό που κάνεις εκεί. Όχι, καθόλου, καθόλου. Εγώ το φόραγα, ειδικά πρόσεξε, αυτό με το μαύρο σακάκι, το φόραγα σε δεξίωση άνετα. Άνετα εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σακάκι με αυτό. Εντάξει, κοίταξε, εγώ είμαι δημιουργός και προτείνω. Η εξέλιξη της εποχής θα δείξει ότι... Καλά, αλλά επειδή η Φουστανέλα, παιδιά, είναι λίγο και εθνικό σύμβολο. Εγώ πάλι θέλω να σεξι. Η Φουστανέλα δεν είναι πιο πολύ με το κλαρίνο. Παιδιά, έχω ένα πρόβλημα με τα μικρόφωνά σας. Δεν υπάρχει. Την προηγούμενη φορά το πήρα πακέτο μαζί. Καλέ, να μας τα αφήσεις αυτή τη φορά, Βασίλη. Γι' αυτό ήρθαμε στο χώρο σου. Για να είμαστε σίγουροι ότι θα τα πάρουμε φεύγοντας. Αυτό που το πάτε. Βλέπουμε ξανά την πρώτη σου δημιουργία, η οποία πραγματικά. Εμένα μου αρέσει, παιδιά. Εγώ άνοιγα τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος για κάποιον ΑΒ λόγο ήθελε να βάλει αυτό το πράγμα και τον έβλεπα. Με ένα ωραίο κάλεσμα και αυτά θα μου άρεσε. Πάρα γίτανα, πολύ, πραγματικά. Πολύ σεξι. Είναι τρομερό. Μην με κοιτάς έτσι την ίδια, γιατί. Γιατί σας είπα, γιατί πιστεύω ότι η φουστανέλα είναι λίγο και εθνικό σύμβολο. Ναι, όχι τη φουστανέλα, για το μαύρο λέω το σύνολο, που είναι φούστα, δεν μπορεί να καμπήσει φουστανέλα. Δεν ξέρω αν έχεις βάλει στο μυαλό σου αυτό που σου λέω, πως δίνονταν οι ρεμπέτιδες. Με αυτά τα μαύρα κουστούμάκια και τα έτσι. Παιδιά, δεν λέει τίποτα. Τα έχουμε κάνει με τη Μαρινέλα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου και τη Θήμη Παντελόνι. Οκ, θα τους βγάλουμε, τους βγάζουμε. Μαύρα παντελόνια, μαύρα πουκάμισα ανοιχτά και κάτι μπουζικάκια. Ας πούμε να παίζουν μπακλαμαδάκια. Εξάλλου, και τι έγινε. Είναι Ελλάδα αυτό. Σε παρακαλώ, βρε κοπαπανότα μου τώρα. Βασίλη, αυτό που δείχνεις εκεί. Τα έχουμε δει 100 φορές τώρα, δηλαδή. Ναι, αυτό... μαύρα παντελόνια, οκ. Ας τους κάναμε κριτικούς τότε. Ας πούμε θα ήταν με τις βράκες και πάλι το έχουμε κάνει με το Κοριαλά. Τώρα και για δηλαδή, να είμαστε... αυτή είναι. Αυτό είναι κάτι καινούριο. This is Greece, this is Hellas. That's it. Για να είμαστε αντικειμενικοί, αυτό που βλέπουμε τώρα μπορεί όντως μετά από 2-3 χρόνια έχει συνηθίσει ο Βασίλειος να μιλήσει. Η ιστορία μου έχει δείξει ότι τα πράγματα στο μέλλον είναι κοστέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι και το πάει το παρελθόν. Καλή συνέχεια. Εγώ, όχι, θέλω να. Βασίλειε! Βασίλειε! Βασίλειε!